Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί λέει το φαγητό δεν μας συστήνει προσάσωτεό επειδή ούτε αφάμε περισσεύουμε, ούτε αδεφάμε ελαττώνομαστε. Τι σημαίνει, τι εννοούσε ο αποστόλου εδώ, τι του έλεγε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τι εννοούσε ο Κύριος που μιλούσε μέσα στον Απόστολο. Τα θα σας διαβάζουμε, ας ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ναι σε επιστολή προς Κορετιό, γράφει ο Απόστολου του Κυρίου, ο Παύλο, με την έμπνευση το πνεύμα του Άγιου. Λέει σου πιστούς, ελευθερία μας ποτέ σε βαρώσεις αγάπη, αλλά για την ειδωλοτήτα ξέρουμε ότι όλοι έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια, ενώ αγάπη οικοδομεί. Και αν κάποιον νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έμαθε ακόμα τίποτα όπω πρέπει να το μάθει. Αλλά αν κάποιο αγαπάει το Θεό, αυτό γνωρίζει από αυτό. Όσα λοιπόν για το αν τα τρώει κάποιο είδωρο τσίτα, ξέρουμε ότι το είδωρο δεν είναι τίποτα στον κόσμο. Και ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο Θεό παρά μονάχα ένα. Επειδή αν και υπάρχει η λεγόμενη Θεή, είτε στον ουρανό, είτε επάνω στην γη, καθώ και υπάρχει πολύ και πολύ κύριο, αλλά σε εμά υπάρχει ένα Θεός, ο πατέρα από το οποίο προέκονται τα πάντα, και εμεί σε αυτό. Και ένα κύριο, ο πιο Χριστό, διάμεσα, του οποίο έγινε τα πάντα, και εμεί διάμεσα αυτού. Αλλά δεν υπάρχει σε όλους αυτή η γνώση. Μερικοί μάλιστα με τη συνείδηση του, του είδωλο, τρώνε μέχρι σήμερα το ιδωλοτήτα ως ιδωλοτήτα και η συνείδηση του, καθώ είναι ασθενή, μολύνεται. Το φαγητό όμως δεν μας συνιστά προς ασωτερό. Επειδή ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάμε ελαττωνόμαστε. Όμως προσέχετε αυτή η εξουσία γίνει πρόσκομα του ασθενή. Όμω θα μάθουμε... Τι ενώσε ο Παύλος εδώ για να γράφει αυτό ο Παύλος επειδή το Πνεύμα το Άγιο τον πρόσταξε να το γράφει αυτό για την εκκλησία, για του πιστού. Εκκλησία είναι κάθε ψυχή που πιστεύει στο Ιησού Χριστό. Δηλαδή όταν έγινε πρώτη εκκλησία στο Ιερουσόλυμα, η Απόστολη του Κύριου δεργήθηκε, περπάτησα με την οδηγία το Πνεύμα το Άγιο παντού όπως τον οδηγήσε ο Κύριος για να φέρει το Ευαγγέλιο, ώστε να ιδρύονται εκκλησίες, δηλαδή οι πιστοί να μαζεύονται μαζί σαν συνατρίσεις. Επειδή η πρώτη εκκλησία γινόταν το σπίτι. Μαζεύονταν οι πιστοί σε μια σπίτι, τα σπίτια ήταν μεγάλα ή τεκάτω, οι πιστοί τα εκεί συνατριζόνταν και ο Άγιος Πνεύμα ανεργούσαν άμεσα του με προφητεία, με λόγο γνώση, με αποκαλύψη, με ταυμάτα στα κέρια του ανάμεσα του ο ένα με τον άλλο. Αυτό ήταν η πρώτη εκκλησία και η πρώτη εκκλησία δεν στηρίζοντα οι δόγματα όπω σήμερα βλέπουμε πολλά δόγματα είτε κατολική είτε ο προτεστάτη ορθόδοξη όλα αυτά είναι κάτι που άνθρωποι την ούγησαν μετά. Η πρώτη εκκλησία δεν είχε καμιά ονόματα που έχουν σήμερα δόγματα ήταν μόνο εκκλησία του Χριστού. Απλό εκκλησία του Χριστού σκέτο ήταν η πρώτη εκκλησία, λεγόντα. Δηλα, δηλαδή δεν είναι δηλαδή η συνεισθόντα αλλά η συνεισθόντα συγκεκριμένα ψυχιαντρώπη που πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σαν εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει «συν εκκλησία», δηλαδή σε εμάς σήμερα που πιστεύουμε στο Ιησού Χριστό, η εμάς η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά για την εκκλησία λέει ο Απόστολος εδώ, ο Όλοι μπορεί να έχουν νόση, η νόση όμω φουσκώνει, αλλά η αγάπη που τι εννοεί ο Απόστολου εδώ, τι εννοεί ο Θεός εδώ. Ο Θεός εννοεί ότι η δολοτήτα που ήταν τότε στην πρώτη διατήκη ήταν απαγορευμένη Ο λαός να μην τρώνε η δολοτήτα σαν αμαρτία, αλλά αυτό ήταν μόνο ο σύμβολος για την αλήθεια του Ευαγγέλιο, αλλά σαν μάτια του Θεού. Δεν υπάρχει σήμερα η δολοτήτα. Επειδή κάτι που ήταν σύμβολα δεν είναι αλήθεια. Αλλά αγάπη είναι αλήθεια και είναι εντολή του κύριου. Γι' αυτό λέει εδώ ότι η αγάπη οικοδομεί. Αλλά η νόση, την ιδωλοτήτα, φουσκώνει. Η νόση, χωρίς να ανανοήσει την αλήθεια. Απλώ, μάτια, η γνώση φουσκώνει. Καλύτερα αγάπη, επειδή η αγάπη είναι εντολή του κύριου. Αυτό είναι που εννοεί εδώ ο, ο Απόστολ Παύλο με την έμπνευση του κύριου. Επειδή πολλοί άνθρωποι επίση όπω λέει εδώ, Απόστολου σημαίνει πολλοί πιστοί που ήταν Εκκλησία, ήρθαν από διαφορετική έθνη, επειδή πρέπει να ξέρουμε η πιστή είναι από διαφορετική έθνη, γλώσσε και φυλέ που έρχονται ερκον, στο Χριστό, στην πρώτη Εκκλησία, δηλαδή έρχονται σε διαφορετικέ χώρε και έρχονται όλοι να συναντιούν σαν Εκκλησία, είτε σε Ιερουσόλυμα. Όπω η Ρώμη, η πρώτη εκκλησία έγινε όταν ο Απόστολο Παύλο ταξίδευσε εκεί. Επίση στην Ελλάδα, η πρώτη εκκλησία έγινε στο κορίτιο όταν ο Απόστολο Παύλο ήρθε εκεί με το Βαρνάβα που ήταν συνεργάτη του, ήταν Κύπριο αλλά Κύπριο Ιουδαία, Κύπριο Ισραηλίτη δηλαδή, ο Βαρνάβα ήταν συνεργάτη του, το Παύλο ήταν στο κορίτι για να φέρει στο λόγο του Θεού. Και εκεί στο κορίτι ήταν η εκκλησία μεγάλη, οι πιστοί μαζευόνταν όλοι εκεί. Επίση πήγε στην Αθήνα. Αλλά αυτό που λέει εδώ λέει προ κορετίο. Δηλαδή ήταν στο κορετίο τότε που έγραψε αυτό με την έμπνευση στο Άγιο Πνεύμα. Λέει ότι στο Χριστό δεν μα συνιστά φαγητό. Τι εννοεί εδώ. Να σα διαβάζω ξανά, σα ακούσω. Το φαγητό δεν μα συνιστά προ ασωτείο. Τι σημαίνει αυτό. Επειδή βλέπουμε σήμερα πολλά θρησκεία, παρουσιάζει το φαγητό σαν εντολέ. Παράδειγμα, Ισλάμ παρουσιάζει γκουρούνι σαν εντολέ. Μη φάει γκουρούνι, τα μαρτύσια τρώει γκουρούνι. Αλλά για αυτό που λέει εδώ σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγέλιο, το φαγητό δεν συνιστά κανένα προ Επειδή το φαγητό είναι κάτι που ο άνθρωπο τρώει μόνο και βγαίνει σε αποκοριτήριο και δεν, δεν, δεν προέκεται στην καρδιά του άνθρωπου. Αλλά η υπακοή στο λόγο του Θεού προέρχεται στην καρδιά. Σημαίνει είναι τέληση το του άνθρωπου να υπακούει στο λόγο του Θεού. Αλλά το να μην τρώει γκουρούν είναι μου κάτι που κάνει ο άνθρωπο εξωτερικά σαν θυσία. Αλλά ο κύριο λέει, έλεο θέλει και όχι θυσία. Υπακοή θέλει και όχι θυσία. Αν κάποιο λέει αγαπάει το Θεό, πρέπει να δώσει έλεο στο πλησιό του δείχνει ότι αγαπάει το Θεό. Όποιο λέει αγαπάει το Θεό, αϊπακούει στο λόγο του Θεό. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι αγαπάει το Θεό, επειδή αυτό θέλει Θεό. Και όχι τη Σία. Τη Σία είναι όπω μη τρώει αυτό, μη τρώει όπω η θρησκεία. Όλη η θρησκεία του κόσμου σήμερα κάμου τη Σία για τη θρησκεία του. Κάμου τη Σία για το Θεό του, α πούμε, η Θεή του. Αλλά πρέπει να ξέρουμε μόνο ένα Θεό υπάρχει. Οπότε α διαβάζουμε πώ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θεό παρά μονάχα ένα. Επειδή και υπάρχει η λεγόμενη θεή. Τι σημαίνει η λεγόμενη θεή, είσαι στον ουρανό είτε επάνω στην γη. Καθώ υπάρχει και πολύ θεή και πολύ κύριο. Αλλά μόνο ένα αληθινό θεό και ένα αληθινό κύριο είναι. Όπω λέει εδώ, α τα διαβάζουμε ξανά. Αλλά σε εμά υπάρχει ένα θεό. Ο πατέρα από το προέρχεται τα πάντα, επειδή αυτό μα έδωσε όλη η πνεύματα ζωή. Επίση, υπάρχει μόνο ένα κύριο, ο Ιησούς Χριστός διάμεσα τον οποίο έγινε τα πάντα, επειδή διάμεσα το λόγο του έγινε τα πάντα συνύπαρξη. Αλλά ένα θεό είναι που είναι κύριο επίση, δηλαδή ένα θεό και είναι κύριο. Αλλά όμω σήμερα στον κόσμο οι άνθρωποι στη θρησκεία έχουν πολύ τεί και πολύ κύριο που δεν είναι, είναι λεγόμενα, είναι πλάνη, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την αλήθεια, ζούμε ιδεολογία, δηλαδή με ιδεολογία οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ τεί και κύριο με διαφορετική θυσίε που κάνουν για αυτό. Όμω αυτή είναι άγνοια μεγάλη γι' αυτό εδώ ο Παύλο λέει, να σα διαβάζω ξανά, άκουσε τι λέει ο, ο, ο Παύλο με την έμπνευση το πνεύμα του Άγιο. Αλλά δεν υπάρχει σε όλου αυτή τη γνώση. Τι γνώση, η γνώση την αλήθεια δεν έχουν όλοι γνωρί αλήθεια. Γι' αυτό ζούμε τισίε για το Θεό του. Ζούμε τισίε στη θρησκεία του. Ζούμε τισίε για του κύριο του που δεν είναι αληθινό κύριο, επειδή μόνο ένα είναι ο Θεό αληθινό και κύριο που τα κρίνει που είναι κυρίακο πάνω σε όλα. Και όποιο ελπίζει πάνω σε αυτό που είναι αληθινό, Θεό και κύριο, τότε έχει ευεβαίω για τη σωτηρία. Αλλά όποιο δεν έχει ελπίδα πάνω στον αληθινό Θεό και κύριο, απλώ έχει ελπίδα στη θρησκεία του και κάνει τυσία, κόρη σε γνώση την αλήθεια, τότε δεν έχει επιβεβαίωση για τη σωτηρία. Το παιδί ζει με ιδεολογία και όχι στην αλήθεια. Τώρα επίση λέει παρακάτω, το φαγητό δεν μα συνά... μας... συνιστά προσα σωτηρία. Τι σημαίνει αυτό, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Σημαίνει το φαγητό επειδή πολλή θρησκεία σήμερα έχει απακορευμένο φαγητό, που λέει ότι είναι ακάταρτα και έχει επιτρεπωμένο φαγητό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, είτε τρώει φαγητό είτε δεν τρώει, δεν μπορεί να δικαιωθεί προ σας ο Θεό κάποιο εξαιτία του φαγητό, που δεν είναι φα επειδή ήταν ακάταρτο. Επειδή το φαγητό είναι τίποτα. Αλλά στο Θεό υπακοεί, υπακοεί στο λόγο του αλήθεια, αυτό μετράει επειδή προέκονται στην καρδιά, δεν είναι ετσισία, η Υπακοή είναι πίστη. Επειδή ο άνθρωπο πείτεται, τότε υπακούει. Αλλά η σία δεν εξαρτάται από την υπακοή των άνθρωπο, είτε πίστη, εξαρτάται από τι σκέφτεσαι ο άνθρωπο, η ιδεολογία του. Γι' αυτό ο Θεό δεν δέχεται τη σία. Αλλά δε, ο Θεό ευαρεστεί στην υπακοή, στην πίστη μα. Στην υπακοή των άνθρωπο. Λογαριάζεται δικαιοσύνη. Παρόλο ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά δικαιώνει, ο Θεό δικαιώνει τον άνθρωπο με την πίστη του και λογαριάζεται δικαιοσύνη εξαιτία τη πίστη του, όχι φάγητο, όχι τσισία. Αυτό πρέπει να νοήσει οι άνθρωποι. Είναι μεγάλη αλήθεια που τα σώζει τον άνθρωπο που είναι σε άγνοια. Τώρα επίσης να διαβάζουμε, ας ακούσουμε τι σημαίνει πίστη. Επειδή πολλοί άνθρωποι λένε αν το πίστη, εγώ έχω το πίστη μου, μόνο μια πίστη είναι αληθινή που μας συνιστά στο Θεό, που μας δικαιώνει προς τα στο Θεό. ακούσουμε, να διαβάζουμε, όπω έγραψα η Απόστολ. Είναι πίστη, πεποίθηση σε αυτά, για αυτά που ελπίζονται. Βεβαίω για αυτά, τα πράγματα που δεν βλέπονται. Αυτό είναι πίστη. Κάποιο να έχει πεποίθηση σε πράγματα που ελπίζεται. Βεβαίω για τα πράγματα που δεν βλέπονται. Επειδή ο μίλησε. Δηλαδή, πεποίθηση στην αλήθεια. Ανεξάρτητα από δεν βλέπει ακόμα. Επειδή ο μίλησε επειδή έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό σημαίνει. Διάμεσα την πίστη νοούμε ότι τίστηκα η αιώνια με το λόγο του Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγινε από εκείνα που φαίνονται. Με πίστη ο Αμπέλ πρόσφερε το Θεό καλύτερα θυσία παρά ο Καΐν. Μικρή παράτεση του. Η θυσία του Αμπέλ δεν ήταν θυσία έργο όπω η θρησκιακά μου για, τα, για να μην τρώει ζώα, για να μην γίνεται φορέματα λίγο στενή για να μην γίνετε παντελόνι. Αυτά είναι θρησκεία που τα κάνει όλα αυτά. Επειδή ούτε φαγητό, ούτε ντύσιμο, δεν μα συνιστά προ το Αλλά υπακοή που προέρχεται στην καρδιά. Γι' αυτό λέει εδώ ο Αμπέλ. Δώσε, πρόσφερε καλύτερα θυσία. Επειδή η θυσία του Αμπέλ ήταν υπακοή. Δηλαδή, ο Αμπέλ πρώτα υπάκουσε στο λόγο του Θεού, τότε μετά έδωσε θυσία που υπακοή του. Γι' αυτό έγινε αποδεκτή η υπακοή του Αμπέλ. Η θυσία του Αμπέλ. Αλλά η θυσία του Κάιν δεν ήταν με υπακοή. Ήταν με συνήθεια να κάνει επειδή πρέπει να κάνει όπω η θρησκεία κάμου. Γι' αυτό δεν έγινε αποδεκτή η θυσία του Κάιν. Κάιν. Αλλά του Αμπέλ συνοντευόντα με υπακοή πίστη. αυτό ήταν αποδεκτή. Ότι ο δεν θέλει τσισι, αλλά υπακοή θέλει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που να σώζει πολλοί άνθρωποι. Ας τα διαβάζουμε παρακάτω. Με πίστη ο Νόε όταν ειδοποιήθηκε από το Θεό εκείνη που ακόμα δεν βλέποντα, φοβήθηκε και κατασκευ... κατασκεύαζε μια κυβωτόια σωτηρία τη οικογένεια του Ντάμισα, τον οποίο κατέκρινε το κόσμο και έγινε κληρονόμο τη δικαιοσύνη διάμεσα την πίστη. Νομίζω ακούσατε εδώ. Ο Νόε, ο, εδώ μιλάει σε κενή, τίκη όμως, αλλά αναφέρεται για τον Νόε που ήταν τότε αρκέα ο κατακλυσμό στην πρώτη διατήκη συναρκή. Γιατί το αναφέρε το νόο εδώ ο Απόστολου με σκοπό διδάγματα πίστη για μα σήμερα. Ο νόο είναι παράδειγμα για μα σήμερα στη πίστη. Ο Αμπράμ είναι παράδειγμα για μα σήμερα στη πίστη. Ο Νταβίτ είναι παράδειγμα για μα σήμερα στη πίστη. Όλα αυτά οι άνθρωποι τη πίστη και ο, ο Παύλο, η Απόστολη, είναι παράδειγμα για μα σήμερα στη πίστη. Αυτό Γι' αυτό γράφτηκε με σε Ευάγγελο, με συνδιατήκη, για να είναι παράδειγμα για μα στη πίστη. Η πίστη δεν είναι να πιστεύει στην ύπαξη του Θεού εν κεφαλικά. Η πίστη είναι να πείθεται στο λόγο του κύριου από την καρδιά. Επειδή και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαξη του Θεού. Εγκεφαλικά, πιστεύουν στην ύπαξη του Θεού επειδή γνωρίζουν. Αλλά πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στην ύπαξη του Θεού και λένε ότι έχουν πίστη. Αυτό δεν είναι πίστη. Εν κεφαλικά δεν είναι πίστη. Αλλά που έκοντα η καρδιά να πείτεται στο λόγο του Θεού είναι πίστη. Αυτό τελειώτε. Και ο λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Δεν είναι θυσία, δεν είναι επειδή κάποιο κάνει θυσία, δεν είναι επειδή κάποιο να κεράκι στην εκκλησία ότι έχει όπως σήμερα πολλοί νομίζουν. Δεν είναι επειδή πάει, κάποιο πάει ή στην εκκλησία ακόμα, στο σπίτι που αποκαλούνται εκκλησία. Όχι, okay, αλλά κάποιο έχει κοινωνία με το Ιησού Χριστό και πείτε το στο λόγο του Θεού, στο λόγο του Χριστού, το Ευαγγέλιο έχει πίστη. Έχει πίστη, πεποίτηση, επειδή το φαγητό, ούτε τον ντύσιμο επειδή δεν ντύθηκε αυτό, τότε είναι άγιο. Όχι, επειδή υπάκουσε στο Θεό, γι' αυτό είναι άγιο. Έτσι ο Θεό βλέπει. Επειδή υπάκουσε το Θεό, γι' αυτό είναι δίκιο. Δηλαδή, το φαγητό, τον ντύσιμο ή κάτι αντικείμενα δεν μα συνιστά προ ασωτείο, Θεό. Αλλά η πακοή η καρδιά μας μας συνιστά προς τα σωτεό σαν δίκαιο μα, μα λογαριάζει προ το Θεό Ο Αβραμ πίστευε στο Θεό, λογαριάστηκε για Να σα διαβάζουμε στη νέα διαθήκη ακόμα, ανάφερε το παράδειγμα του Αμπραμ, διδάγματα για μα του πιστού σήμερα, για μα την Εκκλησία σήμερα. Α ακούσουμε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβο που έγραψε αυτό. Είναι το επιστολή του Ιάκωβο. Εσύ ο πατέρα μα, ο Αμπράμ, δεν δικαιώθηκε από τα έργα όταν προσφέρε το γιο του το Ισάκη πάνω στο θυσιαστήριο. Βλέποντα ότι η πίστη συνεργούσε σε έργα του και από τα έργα η πίστη αποδείκτηκε τέλεια και πληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Ο Αμπράμ πίστευσε στο Θεό και του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη και ονομάστηκε φίλο του Θεού». Αυτό είναι αυτό που συνέβη και στον Αμπράμ. Γράφτηκε εδώ για μας παράδειγμα πίστη ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός ευαρεστεί στην πίστη μας, στην υπακοή μας, εμπιστοσύνη μας σε αυτό. Να πιτώμαστε όταν ακούμε το λόγο του. Να πιστώμαστε όταν έρχεται η αποκαλύψη από αυτό. Να, πι, να πιτώμαστε όταν έχουμε μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας, μας συνιστά προς το Θεό σαν δίκιο και μας λογαριάζει για δικαιοσύνη προς το Θεό. Πρέπει να ξέρουμε όποιο λογαριαστεί δικαιοσύνη προς το Θεό δεν έχει πλέον ενοχή. Δηλαδή δικαιώνεται από το Θεό, ανεξάρτητα ότι όλοι μας οι αμαρτώλοι γεννηθήκαμε με αμαρτία, αλλά με πίστη μας δικαιωνόμαστε προς τα Θεό. Με την πίστη μας, μας συνιστά δίκαιο προς τα Θεό. Κατακάρι λαμβάνουμε σωτηρία. Επειδή όποιος είναι δίκαιο προς Θεό, είναι δικαιωμένη για σωτήρια. Αλλά όποιο δεν, δικαιώ, δεν, έχει, δεν έχει δικαιοσύνη προς τον δεν του συνιστά ακόμα δίκαιο ο Κύριο, τότε είναι ένοχο για κατάκριση για αιώνια. Αν δεν συμπνήσει, πριν το τάνατό του. Αλλά υπάρχει ευκαιρία για όλοι οι άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία, διαφορετική δόγματα, φιλοσοφία να έρχονται στην αλήθεια, να πείτονται στην αλήθεια. Μπορεί ο Θεό να το λογαριάζει για δικαιοσύνη. Τότε θα είναι ελεύθεροι από ενόκη. Θα είναι δικαιωμένοι κατά κάρη προσωτηρία. Μόνο η πίστη, η υπακοή μα, μα συνιστά προ τα σωτεία. Όχι φαγητό, όχι νδύσιμο, όχι κάτι που κάνει κάποιο, όχι okay, ανάβεμα κερί στην εκκλησία, όχι επειδή κάποιο τυρί πράγματα σε συνήθεια, αλλά η υπακοή, υπακοή, πίστη μα συνιστά προ τα και μα λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Όχι φαγητό, όχι okay, ντύσιμο. Όλη η θρησκεία χρειάζεται αυτήν την αλήθεια. Πολλά θρησκεία σήμερα ζούμε εντολέ για, τα, για τον ντύσιμο, για τα φαγητά, διαφορετική φαγητά, τρώει αυτό, μη τρώει αυτό, διαφορετική ντύση, σε αυτό, μη δίνεται αυτό. Αυτό είναι τυσία, ανθρώπινα, τρισκία. Αλήθεια, πρόκειται μόνο αποκαλύσει, μαρτυρία, λόγο του Θεού που είναι μάκερα το πνεύμα, που είναι ζωντανό λόγο και κοφτερό και ενεργό. Ο λόγο του Θεού είναι που σώσει τον άνθρωπο. Και υπακοή τέλειο κύριο και όχι τυσία. Έλεο τέλειο κύριο και όχι τυσία. Γι' αυτό η πακοή μα συνιστά σι, προς εσά ο Θεό δίκιο και κατά χάρη θα είμαστε σωσμένοι να λάβουμε σωτηρία καμιά ενοχή πάνω μας. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.